Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 20 Ιανουαρίου, και πριν περάσουμε στους προεκλογικούς μας ρυθμούς και στις κινήσεις των υποψηφίων και των πολιτικών αρχηγών, να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα και σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες. Σε μηνυγκίτιδα οφείλεται τελικά ο θάνατος του 4χρονου παιδιού στο νοσοκομείο Χανίων πριν από λίγες ημέρες. Το παιδί είχαν μεταφέρει οι γονείς του από το Καστέλι την περίοδο των εορτών στο νοσηλευτικό ίδρυμα σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Και όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων, τα οποία βγήκαν χθες, ο θάνατός του οφείλεται σε μηνυγκίτιδα. Την ίδια ώρα, καλά στην υγεία του. Καλύτερα και σταθερά βελτιωμένη είναι η υγεία του 16 μηνών παιδιού που νοσηλεύεται με επίσης μηνυγκίτιδα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ την ίδια ώρα σύγχυση φαίνεται να επικρατεί στους γονείς σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο μηνυγκίτιδας τύπου Β, το οποίο φαίνεται να κοστίζει ακριβά. Δεν προβλέπεται, δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Οι γιατροί, ωστόσο, οι περισσότεροι το συνιστούν. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα για το συγκεκριμένο θέμα στο ρεπορτάζ της Αγάπης Νταγκουνάκη. Εντονή ανησυχία έχουν προκαλέσει τα δύο κρούσματα μηνυγκίτιδα στο νομό Χανίων. Συγκεκριμένα από τα δύο παιδιά που προσβλήθηκαν, το ένα 4 ετών πέθανε μέσα σε 12 ώρες, ενώ το δεύτερο βρέφος 16 μηνών, το οποίο προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδο-κοκκική σιψεμία, μεταφέρθηκε κατεπηγόντως από το νοσοκομείο Χανίων στην εντατική μονάδα παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Υπήρξαν δύο κρούσματα όντως στο νοσοκομείο. Επιβεβαιώθηκαν ότι και τα δύο κρούσματα ήταν κλασική μορφή μηνυγκίτιδας. Το ένα παιδάκι δυστυχώς κατέληξε στην μεταφορά του προς Ηράκλειο. Ήταν το παιδάκι εκείνο το 4χρονο με ένα αιμορραγικό εξάνθημα σε όλο το κρωμάκι. Το δεύτερο αγοράκι των 16 μηνών ευτυχώς πάει πολύ καλά από ό,τι πληροφορούμαστε. Είναι μια περίπτωση, και από ό,τι γνωρίζω και εγώ και με έχουν ενημερώσει και οι γιατροί μας, κλασικής περίπτωσης μηνυγκίτιδας. Από αυτές τις περιπτώσεις που ετησίως στατιστικά στην Ελλάδα μέσω Κελπνό μαθαίνουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 περιπτώσεις. Το 4χρονο παιδί που πέθανε από τη μηνυγκίτιδα τύπου Β, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, πήγαινε σε νηπιαγωγείο του Δήμου Κισάμου και γι' αυτό το λόγο η Αντιπεριφέρεια προχώρησε σε μία σειρά μέτρων και εμβολιασμών του νηπιακού πληθυσμού στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Εν τω μεταξύ, όπως επεσήμανε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Δημήτρης Νικολακάκης, η έρευνα από την Υγειονομική Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας εκτός από το νηπιαγωγείο συνεχίστηκε στο σπίτι αλλά και στους γιατρούς που είχαν κάνει την προδιάγνωση. Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία. Όταν ενημερώθηκε, παρενέβη αμέσως και ακολουθήθηκε η διαδικασία τυπική που ακολουθούμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Χορηγούμε φάρμακα, κάνουμε έλεγχο με ποιους ήρθαν σε επαφή το παιδί και οι γιατροί ακόμα, γιατί εκεί ήδη δεν το ξέρανε. Και όλα τα παιδιά με τα οποία ήρθε σε επαφή τις τελευταίες μέρες το νήπιο το οποίο πέθανε από μηνυγκίτιδα, και όχι μόνο αυτό, αλλά βρήκαμε και σε μια γιορτή που είχε πάει παιδική, ας πούμε, και θωρακίσαμε όλο το περιβάλλον, τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους γονείς, τους γειτόνους και όλα τα παιδάκια τα οποία ήρθαν σε επαφή με το μωρό, με το παιδί αυτό, κάνοντας μια θεραπεία, μια χημειοθεραπεία με δύο χάπια τα οποία πήρανε. Εμβολιαστήκαν επίσης και τα παιδιά, και έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μετάδοσης του ιού αυτού σε άλλο πληθυσμό. Την ίδια ώρα, βέβαια, γονείς πέφτουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με ένα εμβόλιο το οποίο δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ κοστίζει 105 ευρώ η δόση. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Μανώλης Κατσαράκης, εάν το παιδί είναι άνω των 2 ετών, χρειάζονται 2 δόσεις, ενώ τα βρέφη 3 δόσεις. Το συγκεκριμένο εμβόλιο, το οποίο καλύπτει το μηνυγκιτιδόκοκο της οροομάδας Β, δεν είναι στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Πρόκειται για ένα νέο εμβόλιο, το οποίο φαντάζομαι ότι πρόκειται να μπει με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εμβολίων των υποχρεωτικών.
Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα. Και ως σύλλογος έχουμε απευθυνθεί εγγράφως ότι μετά και τα κρούσματα τα οποία υπήρχαν και τα οποία φαίνεται να ήταν της ορεομάδας Β, θα πρέπει άμεσα να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου και ο ΕΟΠΗ να καλύψει το εμβόλιο στα υποχρεωτικά. Δωρεάν. Σύμφωνα πάντως με τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κέντρου Αναφοράς Μηνυγκίτιδας του ΚΕΛΠΝΟ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει διακυμάνσεις από το 1993, οπότε άρχισε μεθοδικά η δήλωση και η καταγραφή των κρουσμάτων. Στο μεταξύ, τα κρούσματα της ιογενούς μηνυγκίτιδας του περασμένου Δεκεμβρίου, εκτός του ότι είναι διπλάσια, διεκδικούν και μία άλλη αρνητική πρωτιά για το περασμένο έτος, καθώς έφεραν τον τελευταίο μήνα του έτους στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τα μηνιαία κρούσματα μηνυγκίτιδας, ενώ τα περισσότερα κρούσματα σημειώνονται ως επιτοπλίστων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως τους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο. Να αλλάξουμε θέμα. Και κλίμα εντείνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, καθώς η χώρα έχει μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς περιοδεύει στην περιφέρεια Αττικής, την οποία εξάλλου δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ συνεχίζουν τις προεκλογικές τους εμφανίσεις και συνεντεύξεις και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Άλλοτε μας λέει ότι θα φορολογηθούν όσοι έχουν περιουσία πάνω από 450.000. Άλλες φορές ότι θα φορολογηθούν όσοι έχουν περιουσία πάνω από 200.000. Και αυτό το είπε ο υπεύθυνος του προγράμματός του Μιλιός. Δηλαδή, όσοι έχουν ένα σπίτι στην πόλη και ένα πατρικό στο χωριό ή ένα μαγαζί από Πρικό, αυτούς θα φορολογήσει όλη τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους. Και πόσο θα τους φορολογήσει, λένε θα μαζέψουν 1,8 δισεκατομμύρια. Κάντε ένα απλό υπολογισμό πόσοι φορολογούμενοι είναι πάνω από 200.000 για να καταλάβετε ότι οι φόροι της μεσαίας τάξης θα υπερπολαπλασιαστούν. Και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων μιλάει για μέχρι 20 φορές. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ελαφρυνθούν τα χαμηλά στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Θα επιβαρυνθούν κάποιοι. Κάποιοι έχουν δίκιο να φοβούνται. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι φοροφυγάδες και οι λαθρέμποροι. Και είναι αυτοί που έχουν πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Και προχθές φανέρωσε το πραγματικό της πρόσωπο η Νέα Δημοκρατία. Έβγαλε ανακοίνωση και ξανά ανακοίνωση για ποιο θέμα, διότι μίλησε, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τσακαλώτος για οριακό συντελεστή υψηλό πάνω από τις 80.000 ευρώ εισόδημα. Μα ποιοι έχουν σήμερα πάνω από 80.000 ευρώ εισόδημα? Μερικές χιλιάδες, δηλαδή. 35.000 από τα 8,2 εκατομμύρια των φορολογούμενων, κυρία Χούκλη. Για αυτούς νοιάζεται η Νέα Δημοκρατία. Μόνοι τους παραδέχονται πως αν υπερφορολογήσουν τα υψηλά εισοδήματα, θα πιάσουν το 0,5% των φορολογωμένων. Και όλα να τους πάρουν, θα εισπράξουν ελάχιστα. Τα υπόλοιπα φορολογικά έσοδα από πού θα τα αναπληρώσουν? Είναι προφανές ότι ετοιμάζουν τη φοροκαταιγίδα αυτή για τη μεσαία τάξη. Θα καταργήσουμε τον έμφυ. Δεύτερον, θα βάλουμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους σε ενιαία κλίμακα. Είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ, είτε πρόκειται για αγρότες που φορολογούνται με 13% από το πρώτο ευρώ. 12.000 ευρώ αφορολόγητο λοιπόν. Εμείς δεν λέμε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέγαμε το 2012. Θέλουμε κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του συνταγματικού τόξου, που πιστεύουν ή λένε ότι πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Όσοι μπορούν και όσοι θέλουν. Και δεν εννοούμε ότι σώνει και καλά εμείς πρέπει να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση. Έχουμε ανάγκη να μας εκβιάζει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Έχουμε ανάγκη να κυβερνάμε τη χώρα μας με email. Έχουμε ανάγκη να προσκυνάμε και να μας ξεφτιλίζει ο κάθε αλήτης που έρχεται εδώ και παριστάνει τον επίτροπο στα Υπουργεία. Δεν έχουμε κανέναν ανάγκη. Είμαστε Έλληνες, είμαστε ένας περήφανος λαός, είμαστε ένας όρθιος λαός που δεν γονατίζει, δεν προσκυνά. Δεν ταπεινώνεται. Αντιδρά, αντιστέκεται, απελευθερώνεται γενικά. Η κυβέρνηση δεν θέλησε να χτυπήσει τη μάστιγα της φοροδιαφυγής στη ρίζα της. Είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σταθερό και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα με προοδευτικές κλίμακες. Κανείς δεν την εμπόδισε να διευρύνει τη φορολογική βάση επιμερίζοντας δίκαια τα βάρη. Αντίθετα, επέβαλε υπερφορολόγηση, εξάντλησε τους πολίτες και ανέχτηκε την φοροαποφυγή. Η Νέα Δημοκρατία
κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Επενδύει ξανά στην κινδυνολογία, σε εκβιασμούς, σε τρομοκρατικά διλήμματα. Επικαλείται τη σταθερότητα, την ανάγκη να μην τεθούν δήθεν σε κίνδυνο οι θυσίες του λαού, να μην γυρίσουμε πίσω, γιατί όπως λέει διανύουμε δήθεν τα τελευταία μέτρα του μνημονίου. Ο διοικητής και οι επιτελείς του μας ενημέρωσαν για τα ζητήματα των τραπεζών και της οικονομίας, όπως τα βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τον ευχαριστώ για την αναλυτική ενημέρωση. Το συμπέρασμά μου είναι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά είναι υπό έλεγχο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες, στηρίζει τις καταθέσεις των Ελλήνων, όσο βέβαια και οι Έλληνες στηρούν τις δεσμεύσεις τους και οι Έλληνες συνεργάζονται με τους Ευρωπαίους για την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων. Τώρα αίσθηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη, του κυρίου Γιώργου Χιωτίδη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αν χρειαστεί να βγούμε από το ευρώ και να πάμε στη δραχμή, θα το κάνουμε. Καμία θυσία για το ευρώ, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εάν χρειαστεί να πάμε για δημοψήφισμα, θα πάμε για διαψήφισμα. Εάν χρειαστεί να κάνουμε παύση πληρωμών, θα κάνουμε παύση πληρωμών. Μάλιστα. Εντάξει. Τελεία και παύλα. Και αν χρειαστεί, προκειμένου να σκοτώσουμε τον μισό πληθυσμό της χώρας, θα πάμε και στη δραχμή. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ, είναι απολύτως σωστό. Τι προτιμάτε, κύριε Γαϊτάνη, να μείνει η Ελλάδα με τον μισό πληθυσμό της χώρας σε 30 χρόνια, με τη μετάβαση ή να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε αυτό? Με τη μετάβαση στη δραχμή, μου εγγυάστε εσείς ότι ο κόσμος δεν θα έχει ζήτημα? Ο κόσμος θα έχει τεράστιο ζήτημα. Αλλά αυτό το τεράστιο ζήτημα θα είναι για 1-2 χρόνια. Εδώ μιλάει για μία θηλιά που μας έχουν βάλει στο λαιμό και θα την έχουμε εκεί ως τέτοια για 50 χρόνια. Να έρθουμε και πάλι στην τοπική επικαιρότητα. Αυτοψία σε κτίρια του δημόσιου, σε κτίρια δημόσια και ιδιωτικά, πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο μηχανικών από την Αθήνα για κτίρια τα οποία είχαν πληγεί από τον σεισμό του Οκτωβρίου του 2013. Αυτό προέκυψε μετά από κοινή υπουργική απόφαση και με στόχο την αποκατάσταση των πληγέντων. Το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση όσων είχαν πληγεί από το σεισμό των 6,4 Ρίχτερ της 12 Οκτωβρίου του 2013 άναψε μετά την κοινή υπουργική απόφαση που συνυπογράφουν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών. Ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα επισκέπτεται δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προκειμένου να επανεξετάσει εκ νέου τις ζημιές. Η πρώτη αυτοψία είχε γίνει αμέσως μετά τους σεισμούς. Είχαν κάνει τις ενέργειες, είχε κηρυχθεί ο νομός Χανίων σαν σεισμοπαθής. Τώρα έχει επανέλθει η Επιτροπή από την Αθήνα, από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων. Τους χορηγήσαμε σαν περιφερειακή ενότητα και αυτοκίνητα για διευκόλυνσή τους και κάνουν αυτοψίες για να δοθούν πια τα χρήματα και να ελέγξουν πια από τα κτίρια αυτά μετά από 1,5 χρόνο είναι επισκευάσιμα, κατεδαφιστέα. Η κατάσταση που βρίσκονται μετά από 1,5 χρόνο. Ο έλεγχος και η καταγραφή των ζημιών ξεκίνησε από το Δήμο Χανίων και μέσα στις επόμενες ημέρες το ειδικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί και τους υπόλοιπους δήμους. Σήμερα θα είναι στην πόλη μέσα σε όλα τα κτίρια τα παλιά. Τώρα είναι στο κέντρο παιδικής μέρημνας που μας αφορά και άμεσα, γιατί προσπαθούμε να το αναστηλώσουμε. Ελπίζω να το βγάλουν αναστηλωτέο. Έχω μιλήσει με τον Υπουργό, τον κύριο Κεκέρογλου, ο οποίος είναι και αυτό στα Χανιά σήμερα γι' αυτό το λόγο. Και είμαστε έτοιμοι σε κτίρια τα οποία είναι τουλάχιστον του δημοσίου να τα επισκευάσουμε και τους ιδιώτες να ακολουθηθεί η διαδικασία νόμιμη που γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τη χρηματοδότηση, τη δανειοδότηση, ό,τι λέει ο νόμος. Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο θα επισκεφτεί τις εξής περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στο Δήμο Χανίων, τη Δημοτική Ενότητα Κροτηρίου, τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου, τη Δημοτική Ενότητα Θερίσου, Νέα Κηδονία, Σούδας και Χανίων. Στο Δήμο Αποκορώνου, τη Δημοτική Ενότητα Αρμένων, τη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης. Στο Δήμο Καντάνου Σελήνου, τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελήνου, τη Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου και Καντάνου. Στο Δήμο Κισάμου, τη Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου, τη Δημοτική Ενότητα Κισάμου και τη Δημοτική Ενότητα Μυθύμνης. Στο Δήμο Πλατανιά, τη Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, τη Δημοτική Ενότητα Κολυβαρίου και τη Δημοτική Ενότητα Πλατανιά και το Δήμο Σφακίων.
Χρυσή χαρακτηρίζεται η φετινή χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, καθώς εκτός από τη μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου, έχουμε και την τιμή του ελαιολάδου σε ανωδική τροχιά, κάτι που σκορπά χαμόγελα, αισιοδοξίες και ικανοποίηση στους παραγωγούς της Κρήτης. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, γι' αυτό και οι εμπλεκόμενοι με το ελαιόλαδο φορείς ξεκινούν διεργασίες ώστε ο ΣΕΔΙΚ μετά τις εκλογές να ενημερώσει το κοινό αλλά και τη νέα κεντρική πολιτική σκηνή για τις δράσεις που πρέπει να προχωρήσουν, ώστε και κατά την ελαιοκομική περίοδο του 2015 όλα να κυλήσουν ομαλά. Είχαμε σοδιά σε σχέση με πέρυσι, υπολογίζομαι ότι τελικά θα φτάσουμε στους 100.000 τόνους ελαιολάδου, που είναι μια καλή χρονιά και έχουμε και καλές τιμές. Οι τιμές στην Κρήτη κυμαίνονται από 2,9 μέχρι 3,2-3,3, ενώ με φυσικά πάλι τις 5 γραμμές. Είναι μια τιμή η οποία όμως υστερεί σε σχέση με τις τιμές που πετυχάνουμε στην Πελοπόννησο και θέλω να τονίσω ότι η καλή φετινή τιμή δεν οφείλεται σε καμία καλύτερη οργάνωση του συστήματος, ούτε από πλευράς πολιτείας, ούτε από πλευράς παραγωγών, ούτε από πλευράς εταιρισμών. Είναι συμπτωματικό και συγκυριακό γεγονός και οφείλεται και μόνο στο ότι η Ισπανία έβγαλε το 1/3 της παραγωγής που είχε βγάλει πέρυσι. Ομάδες παραγωγών για εξασφάλιση καλύτερων τιμών και τυποποίηση στην Ελλάδα αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε η χώρα να παραμείνει ψηλά στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου. Μια χρυσή ευκαιρία είναι οι ομάδες των παραγωγών, ένα εργαλείο που δεν αξιοποιήθηκε διότι δεν έγιναν γρήγορα ούτε η ενημέρωση ούτε και πάρθηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έπρεπε να πάρθουν. Αμέσως μετά τις εκλογές ο ΣΕΔΙΚ θα ετοιμάσει μια καμπάνια ενημέρωσης, θα εξηγήσει τι νομίζει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι και σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους φορείς στην περιφέρεια και την ΠΕΔ Κρήτης θα προσπαθήσουμε τους δικούς μας τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς να τους πούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και την παραγωγή και να έχουμε σταθερά μια καλή τιμή στο προϊόν.